Εσύ! Ποιο είναι από τους δύο? Ποιο είσαι? Ε, συμβαίνουν και θαύματα, φίλε. Δώσ' μας ένα λεπτό γιατί έχουμε πάλι πρόβλημα. Τι θα γίνει τώρα σε αυτό το πράγμα θα κάνουμε σήμερα. Hey guys, καλησπέρα, καλώς ήρθατε πίσω σε ένα καινούργιο βίντεο στο κανάλι. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη και σήμερα θα γυρίσουμε ένα από τα αγαπημένα μου βίντεο. Λέγεται Instagram vs Real Life. Σε αυτό το βίντεο θα έχω τη βοήθεια του πολύ αγαπημένου δροσερού Πάνου Ντέντ, φίλες και φίλοι. Ναι, χειροκρότημα, καλησπέρα, γεια σου Πάνου, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι έτοιμος να νιώσω πως είναι να είσαι κριτής. Το concept του βίντεο είναι, θα μας δείχνουν το Instagram. Κυρίως κοριτσιά, θα ρωτήσουμε και αγόρια μου. Δεν έχει γίνει ένα τέτοιο βίντεο και θα θέλαμε να το δείξουμε γιατί παίζει πολύ Instagram πια, Instagram girls κλπ. Να δούμε πόσο ίδιες είναι οι κοπέλες στην πραγματικότητα με το Instagram. Είσαι έτοιμος? Ανυπομονώ. Λοιπόν, το βίντεο λέγεται Instagram vs Real Life. Αυτό το βίντεο ή θα καταστρέψει κόσμο. Να καταστρέψει κόσμο γιατί? Γιατί θα υπάρχουν σίγουρα κοπέλες που θα είναι ψέμα. Είμαστε εδώ στο προφίλ για να δω λίγο. Θέλω να μου πεις από το 1 στο 10 πόσο μοιάζει. Το ακούω, το ακούω. Να πω ακριβώς για τη συγκεκριμένη. Ναι, ότι. 7. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι ψέμα. Χαμογέλασε και λίγο. Ναι, τώρα είσαι 9. Λοιπόν, περνά το τεστ, είσαι πάνω σίγουρα από 7-8. Οπότε είσαι. Μπράβο, είσαι τίμια. Είσαι τίμια. Δεν είσαι κακό Instagram girl. Ευχαριστούμε, Artemis. Λοιπόν, τσέκαρε τι κάνουμε. Σήμερα το βίντεο λέγεται Instagram vs Real Life. Τέλεια. Στην ουσία θα μου δίνεις το Instagram σου. Ναι. Και εγώ θα σου λέω πόσο κοντά είσαι με την πραγματικότητα. Εντάξει. Καλό. Ναι. Εδώ από Θεσσαλονίκη είσαι. Ναι, από εδώ. Πώς είπες, Άνθια. Άνθια. Σου είπα πριν ότι το όνομα σου ακούγεται λίγο σαν το Άνθια. Σαν τα Άνθια του παπά μου λένε συνήθως. Έχουμε τη βοήθεια του Πάνου Ντέντ για αυτό το βίντεο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βοηθητικός κριτής. Λοιπόν. Γίνε λίγο αριστερά. Εντάξει. Οκ, οκ, οκ. Κοντά και 10 στα 10. Κοντά. Εδώ. Άλλο μαλλί πρέπει να έχεις. 2 Ιουλίου. Βασικά ξέρεις τι. Οπότε αυτό είναι μια πληροφορία που δεν φαίνεται αν θέλεις. Ναι. Θα παίξει ρόλο αυτό. Κάτι. Πού είναι με γυαλιά, δεν τη βλέπω. Έχει μία και αυτή στο πλάι. 2. Χάνει πόντους από αυτό. Χάνει πόντους. Α, νάτι, όντως. Εντάξει, πιστεύω η ομοιότητα είναι ένα 5 στα 10. Ναι, είμαστε λίγο έξω. Είμαστε λίγο έξω. Λέγω γελιών. Δεν υπάρχει πολύ ομοιότητα. Δεν υπάρχει εδώ πολύ ομοιότητα πιστεύω. 7 περνάει. 7 στα 10. Όχι. Χωρίς να λέμε ότι δεν είσαι όμορφη κοπέλα, έτσι. Ναι, το 7 στα 10 δεν είναι βαθμολογία, το ξεκαθάρισε αυτό. Δεν είναι βαθμολογία το πόσο όμορφη είσαι, έτσι να το πούμε. Ομοιότητα στο Instagram. Ξεκινήσαμε ήδη λάθος. Οι φίλες την είπαν Γεωργίτσα και μου λέει με λένε Μιχαέλα στο Instagram. Έχω δύο ονόματα. Άρα βάλε τη Μιχαέλα επειδή είναι πιο κάτσι, ας πούμε. Ναι. Για περισσότερους followers, τι. Όχι, πιο ωραίο. Ωραία, θέλω να μου πεις. Είναι τεχνικό. Το πρώτο είναι Γεωργία, το δεύτερο είναι Μιχαέλα. Βρισκόμαστε στην Καμάρα, στην εξωτική Θεσσαλονίκη με τη φίλη μας τη Γεωργία Μιχαέλα Ροντρίγκες. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θέλω να μου πεις αν ασχολείσαι με το Instagram αρχικά, όσο εγώ βλέπω. Όχι τόσο πολύ. Απλά για να περνάει η ώρα μου. Βλέπω εδώ ακολουθείς 3.171 άτομα. Καλό είναι αυτό. Πού είναι ο βοηθητικός κριτής μου, μπορεί να έρθει. Εδώ έχουμε zoom, έχουμε τη φίλη μας. Τη Μιχαέλα Γεωργία. Σου δείχνω εγώ εδώ. Έχει καλλιτεχνική φύση πάντως. Για να δω. Οκ, κου. Λοιπόν, η προηγούμενη που μου δείξει ήταν 4 στα 10, μη σου πω. Βλέπουμε ότι. Ναι. 6 στα 10. Νομίζω ότι δεν την περάσουμε, φίλε. Εδώ κάνει τατού, βαρά τατού. Ναι. Αυτό δεν το βλέπουμε όμως. Για να δούμε το τατού στο χέρι. Α, εδώ. Δεν ξέρω αν θα περάσουμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν περνάει πάνω. Δες και σε λίγο πάρε. Και θέλω να μου πεις αν περνάει, εγώ νομίζω θα την κόψω, φίλε μου. Είσαι αυστηρός κριτής αυτό το challenge. Αν και δεν διακρίνω, δεν βάζει πολλές φωτογραφίες που να φαίνεται ίδια. Είναι πολύ καλλιτεχνική φύση, βλέπω. Τι φαίνομαι? Λύσεις παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Την περνάμε ή όχι πάνω, πες μου. Όχι, συγγνώμη, δεν μπορούμε να σε περάσουμε. Πέτυχε στο τεστ. Ευχαριστούμε που μπήκε στο βίντεο. Είμαστε στο Instagram της Κατερίνας. 6 followers βλέπω. Ναι. Παναγιώτη, έλα λίγο. Εδώ πέρα έχουμε βρει την κοπέλα με τις περισσότερες followers αυτή τη στιγμή. Έχει 3.362 followers. Influencer alert, κύριε. Influencer. Low school 88. Όχι. Όχι. Έχει ωραίο feed, ας πούμε. Ναι, ισχύει. Το ακούω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τυχαία. Είναι προσεγμένο. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ξεκινάμε από εδώ. Οκ. Μη σου πω είναι πιο ωραία στην πραγματικότητα. Αυτή η influencer ξέρει απ' έξω τις φωτογραφίες. Θες να μας δείξεις αυτές που πιστεύεις ότι είναι πιο accurate. Πιο αδύνατη είσαι από κοντά. Δεν είμαι βαμμένη όμως. Θες να μας δείξεις μια άβα αυτή. Α, δεν είμαι άβα. Ναι, αλλά φοράς γυαλιά. Αυτή η συγκεκριμένη μοιάζει. Περνάει πιστεύω. Αυτή μοιάζει. Περνάει. Μια που πήρε το μάτι μου πριν. Περνάει. Όχι και τόσο. Όχι, εντάξει, τίμια είναι ρε. Δεν είμαι τόσο διαφορετική στην πραγματικότητα. Αυτό το βίντεο γενικά γίνεται να πούμε ότι επειδή έχει κάνει πολύ κόσμο από το Instagram. Έτσι. Ναι, σίγουρα βγαίνουν ραντεβού. Ναι. Οπότε θα δούμε πώς είναι στην πραγματικότητα. Εγώ θα την περνάγα. Συμφωνώ κι εγώ ένα. Οπότε περνά. Ένα 7, εγώ περνάμε θα το δω. Να δώσουμε βαθμό 7 στα 10 δηλαδή. Ναι. Περνάει. Χαρακτήρα. Περνά. Αρχικά πώς σε λένε. Γιάννη. Λοιπόν, Γιάννη μου πάνω. Το βίντεο που κάνουμε σήμερα λέγεται Instagram vs Real Life. Τίμιο. Καλό. Τίμιο. Συνήθως βάζουμε κοπέλες, αλλά θέλουμε να βάλουμε και αγόρια, ρε φίλε, να σπάσουμε λίγο τη ρουτίνα. Λοιπόν. Θα σκοτωθεί ο άλλος, ρε. Ο! Ε, ο ίδιος. Εντάξει, τώρα έχει λίγο πιο πολλά. Κάτσε μας. Βλέπω ότι από κοντά έχει πιο πολλά γένεια. Εντάξει, έχω και να ξυριστώ την εκδοχή. Κάνει και λίγο Photoshop, λίγο φλάντον. Βλέπω παίζει μπασκετάκι. Παίζει άμυνα. Είσαι σαν το Harden. Η οποία φαίνεται πιο ψηλό από ό,τι στην πραγματικότητα. Άρα πρέπει να χάσει του πόντου. Ωραία, πρέπει να χάσει λίγο πόντου γιατί φαίνεται πιο ψηλό λίγο πάνω. Μάχημο φαίνεται εδώ.
Είναι μάχημα και στην πραγματικότητα. Είναι σίγουρα 9 στα 10. Εγώ το περνάω. Ναι, εννοείται πως περνάω. Και εδώ φαίνεσαι πιο ψηλός, όντως. Ναι, το φαίνεσαι πολύ ψηλός. Αλλά ξέρεις τι, το μόνο που θα χάσει πόντους, αν θέλεις φίλε πάνω, ναι, είναι επειδή φαίνεται πιο ψηλός. Λόγω ύψους, λόγω ύψους. Αλλά κατά τα άλλα, εγώ είμαι κοντός. Εγώ τι να κάνω. Σε περνάω, εγώ σε περνάω, φίλε μου. Πέρασες, συγχαρητήρια. Πέρασες, καταπληκτικό. Το περνάς και εσύ. Περνάς με 9 στα 10. Το κανάλι μου το ξέρεις. Πώς δεν το ξέρω. Δεν πειράζει. Καλή την αλήθεια πες. Λέγεται Νος, μπες να τσεκάρεις, θα ανέβεις ένα-δύο εβδομάδες. Σαβ και like με support. Κάνω like και support. Ωραίος. Ευχαριστώ, αγόρινα μου. Είσαι πάρα πολύ ωραίος. Είσαι από Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Την αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ και δεν το λέω για να το πω. Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι από Αθήνα και γουστάρω Θεσσαλονίκη πιο πολύ από Αθήνα. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ νομίζω γουστάρω περισσότερο Αθήνα από Θεσσαλονίκη. Θες να τα αλλάξουμε σπίτια. Ναι, προφανώς. Ωραία, η Αργυρό είναι πολύ στατισμένη γενικά σήμερα. Θέλω λίγο να ερεμήσει. Θέλω να ερεμήσει. Γιατί εγώ γενικά είμαι αυστηρό κριτή αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Και δεν σε παίρνει να. Πρόσεξε τι θα πει. Θα πω βασικά την αλήθεια, μα την κοινωνικό. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ με ένα. Αν φά στο Πόντο Αλεξάνδρ. Εδώ που είσαι στο στη Παρίσι. Ναι. Βλέπουμε τον πύργο του Αϊφέου. Λίγο έτσι, λίγο έτσι. Ναι. Εντάξει, όχι, μια. Για μένα είναι. Για μένα είναι εντάξει. It's okay. Δεν θεωρείς ότι είμαι παραπλανητική. Είσαι πολύ παραπλανητική. Εδώ. Εδώ δείχνουμε απλά το σώμα. Εντάξει, όχι, δεν μοιάζει και πολύ. Εδώ δεν μοιάζει πολύ, δυστυχώς. Εδώ σε κόβω εδώ. Εδώ μοιάζει, εντάξει. Εντάξει, τώρα μην γινόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, εντάξει, εδώ είναι ίδια. Εδώ είναι σωστή. Εδώ είσαι 10 στα 10. Δεν είμαι παραπλανητική, εκεί θέλω να καταλήξω. Απλά ξέρει να χειρίζεται τις γωνίες, ρε παιδί μου. Έχει φωτογένεια. Δεν έχω κάτι να δείξω. Δεν έχω κάτι να δείξω, λέει. Είμαι χάλια, δεν έχω δείξει τίποτα. Θα περάσουμε. Ναι, περνάει, περνάει. Αυτό περνάει. Θυμάσαι. Σου πέρασα εύκολα. 70%. 75%. Όχι, δεν είσαι, δεν είσαι, δεν είσαι. Περνά. Είμαστε εδώ με τη φίλη μας την Βιολέτα. Ένα φαράκο η Βιολέτα, τσιγκολέτα. Μην το ξαναπείς, σα παρακαλώ. Σε έχουν πει συνέχεια, σου λένε ζωή. Από μικρή. Πάνω, φίλε μου. Καλησπέρα. Αριάννα Γκράντε. Ναι, οκ. Ναι, εντάξει. Έχεις παίξει κάτι εδώ πέρα με τα τέτοια, πώς λέγεται. Eyeliner. Έχεις παίξει σωστό eyeliner εδώ, Βιολέτα. Και γωνία εδώ. Ναι, 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 ναι. Αριάννα Γκράντε είσαι εδώ, βασικά. Φουλ. Ωραία φωτογραφία. Ναι, μοιάζει. Εδώ είσαι και πιο ωραία στην πραγματικότητα, βασικά. Αυτό, ναι, μοιάζει. Δεν έχει το eyeliner, αλλά αν το είχε. Ναι, δεν έχεις παίξει eyeliner αυτό. Εδώ χάνουμε δύο πόντους από αυτό και πάμε στο. Εδώ κάτι γίνεται. Εντάξει, είναι τίμια, είναι τίμια, ρε φίλα. Δύσκολα, εδώ δεν πολύ μοιάζει. Δεν μοιάζει. Λες, ε. Άλλη μια φορά που προβληματιζόμαστε σε αυτό το βίντεο, έτσι. Εδώ δεν φοράει line. Εδώ μοιάζει. Εδώ όμως τα χείλη φαίνονται τριπλάσια. Εδώ φαίνονται σαν να έχεις βαρές 5 ηλαρούνο, όπως λέγονται. Ηλαρουνικό. Αυτό. Μένα, εγώ δεν περνάει. Δεν περνάει. Όχι, όχι. Εντάξει, ωραίο στυλάκι έχει. Ξέρετε, άμα έβγαινα μαζί τη, δεν θα φρικάρα. Δεν θα έφευγα. Αυτό είναι ο σκοπός του βίντεο. Αν θα έφευγε σε ραντεβού ή όχι. Εντάξει, ούτε εγώ θα έφευγα προφανώς. Αλλά νομίζω, ναι, νομίζω. Θα μας δώσεις ένα λεπτάκι λίγο να το συζητήσουμε. Έχουμε κόψει πολύ κόσμο. Όχι, πρέπει, νομίζω ο κόσμος συμφωνεί μαζί μου. Πρέπει να είμαστε αυστηροί σε αυτό το βίντεο. Οπότε δεν την περνάμε. Κάναμε μία μήνυση σύσκεψη και δυστυχώς η απάντηση είναι ότι δεν σε περνάμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν είναι καθόλου ψέμα. Πώς να μην γίνομαι συμπαθή στον κόσμο, να λέω ότι δεν του περνάω. Να πούμε ότι έχει κάνει και πάνω σε ένα βίντεο που έχει τραβάει τα backstage. Θα το έχω στην περιγραφή να τσεκάρετε. Λοιπόν, φίλε μου, πώς σε λένε. Γιώργο. Γιώργο. Θέλω να πεις αν ασχολείσαι με Instagram, αν είσαι από Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν είμαι από Θεσσαλονίκη, αλλά ασχολούμαι με το Instagram. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πώς θα με τον Γιώργο. Εδώ είναι αυτήν θέλω. Πολύ δροσερή. Φρέσκος, φρέσκος. Εμείς καλοκαίρι πάμε. Φρέσκος, φρέσκος. Θέλω να πιω ένα κοκτέιλ. Για γίνε λίγο αριστερά και βάλε και με το γυαλί. Οκ. Νομίζω είναι ξυρισμένο ή όχι. Πολύ δροσερό γενικά το Instagram. Naxos Island. Γενικά πα διακοπούλε. Ωραίο. Ναι, ήμουν. Α, βλέπουμε και σώμα. Δυνατός. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Κοίτα, μπορώ να πω ότι είναι λίγο. Για κοίτα λίγο την κάμερα. Θα μπορούσα να του κόψω λίγους πόντους. Και εδώ, και εγώ, και εγώ. Όχι. Εδώ, να το. Εδώ είναι εντάξει. Ναι, εντάξει. Είναι, δεν είναι. Με το μους κάτι έχει παίξει. Κάτι. Πρέπει να το ξυρίσει. Σαν να μεγάλωσε λίγο. Σαν να μεγάλωσε. Ναι, άφησα λίγο μους. Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν το περνάω. Δεν το περνά. Δεν το περνάω. Τι έβαθε, έβαθε κοντισά. Έλα ρε φίλε, ίδιος είναι το παλικάρι. Ίδιος είναι. Δεν περνάς. Κάτι νιώθω. Ρε φίλε, εγώ τον βρίσκω υπερβολικά τίμιο, αλήθεια. Άρα, κάτι ίδιος είναι. Το γεννάκι με έχει χαλάσει εμένα. Τις φωτογραφίες είναι πιο αρενοπό, έτσι το κοντό. Έλα, έλα, κοίταξε. 6 στα 10, 6 στα 10. Δεν λέω πάρα πολύ. Ο Πάνος ερλάθηκε, παιδιά. Έλα, δώσε μας λίγο να το συζητήσουμε. Γιατί εδώ πέρα πάνω σε έχει τσαντιστεί και αυτό δεν έχει άγγελο. Θέλω να πεις τι σε ενόχλησε τόσο πολύ, τι έγινε. Ξεστή, νομίζω στο Instagram φαίνεται πιο ωραίο, πολύ γκόμενο, α πούμε. Είναι γκόμενο. Είναι πιο χαμηλών προφίλ παιδεία. Τώρα είναι πιο τρεπαλού. Ενώ στο Instagram φαίνεται πολύ άτυχη. Ναι, ναι, αυτό. Εσύ είδες χαρακτήρα. Και... Ναι, από άντρα, α πούμε, αν πρέπει να κόψω, από εκεί θα κόψω. Τι θα κάνω. Οι γυναίκες κάνουν άλλα κόλπα. Ενώ οι άντρες το παίζουν αλλιώς. Εγώ είδα μόνο διαφορά στο Μούση. Εγώ θα σε παίρνω άνετα. Ο Πάνος όμως διαφωνεί. Το κοινό, το κοινό. Οπότε θα αφήνουμε στους viewers να δούμε αν περνάει το φίλο μας, πώς είπαμε. Γιώργο. Παιδιά, περάστε με. Δεν έχω καμία διαφορά. Περάστε με γιατί έτσι. Είμαστε εδώ με τη φίλη μας, πώς σε λένε. Μαρίνα. Το κανάλι μου το ξέρεις, Μαρίνα. Όχι. Και γιατί θέλεις να μπεις στο βίντεο τόσο πολύ, αφού δεν ξέρεις το κανάλι μου. Γιατί μου αρέσει η δημοσιότητα. Όντως. Πού πάω. Γιατί με σπρώχνει. Πού πάμε. Λοιπόν, το κανάλι μου λέγεται Nose. Ρες, καλά, θα πει. Ναι. Άμε, ξέρει. Έκανα πλακίτσα. Κάνετε. Πώς γεια σας, κύριε Πάνο. Είμαστε εδώ με τη φίλη μας τη Μαρίνα. Είναι εδώ πίνει καφέ, μοιραία. Πάλι βλέπω ότι δεν φαίνονται τα γυαλάκια. Εδώ δεν μοιάζει σίγουρα, γιατί είναι από πίσω. Ναι, ναι, ναι. Όπα. Όπα, ρε μαλά.
σιγά. Πάλι συμβαίνει αυτό το πράγμα με τα γυαλιά, όχι να το. Δεν έχει πολλές φωτογραφίες με γυαλιά, οπότε χάνει κάποιες πόντες με αυτό. Είμαστε αυστηροί. Επίσης, να τονίσουμε ότι οι πόντοι που λέμε είναι οι πόντοι για το πόσο μοιάζει, όχι πόσο όμορφη ή κάτι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τώρα, άμα δεν την περάσω και αυτή, θα μου πούνε πολύ κοντιζά, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Όριο, όριο. Λοιπόν, αποφάσισε εσύ πάνω. Δεν ξέρω, είμαι πολύ περιμένο. Αν πάω 6 στα 10 περνάει. Αυστηρώσει. Λοιπόν, μια τελευταία θέλω να δω μια φυσιολογική. Έλα, εδώ σε αυτή να μπορώ να πω ότι γίνα μια άλλη. Εντάξει. Εγώ δεν θα την πέρασα. Θα την περάσω. Έχω μια διαφωνία, θα μας δώσει λίγο λεπτά να το συζητήσουμε. Μισό λεπτά. Εγώ πιστεύω ότι. Και σε δεν θα μας βγάλει, θα μου βγάλει πολύ αυστηρού. Πρέπει να αρχίσουμε να περνάμε. Λοιπόν, σε περνάμε. Ευχαριστώ. Σε περνάμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε που πήγες. Πώς σας λένε? Νίκος. Ειρήνη. Όπα ρε. Α, εδώ θα γίνει τώρα. Τι είναι. Ο τύπος είναι πιο ωραίος στην πραγματικότητα. Δεν το πιστεύω. Στη συγκεκριμένη φωτό του. Δεν το πιστεύω αυτό που το βλέπω. Συμβαίνουν και θαύματα, φίλε. Στους άντρες συμβαίνει πιο συχνά, θα έλεγα, από τις γυναίκες. Τι? Ποιος είναι από τις δύο? Ποιος είσαι? Χωρίς μαλλιά. Λοιπόν, ξεκάθαρα να κρατήσεις αυτό το look που έχεις σήμερα. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, είναι το μόνο Instagram, άμα δούμε από κάτω, που είναι χειρότερο από την πραγματικότητα. Πρώτη φορά. Φύγαμε κι αυτό. Φίλε, δεν έχω να πω πολλά. Περνάς με 10 στα 10. Συγχαρητήρια. Ελπίζω να έχεις το βίντεο. Τζάμπα αγχώθηκες, γιατί είσαι rockstar, φίλε. Thank you. Η Ειρήνη δεν ασχολείται καθόλου. Ναι. Τίμια. Δεν είμαι πρώτη, είναι φίλη μου. Κατέβα κάτω. Α, είναι φίλη σου αυτή. Ξέρεις και. Λοιπόν, βλέπω ότι δεν μοιάζεις πολύ. Στην πραγματικότητα είσαι ωραία κοπέλα. Ευχαριστώ. Οπότε δεν το χρειάζεσαι το Instagram. Α, πάλι θα πω ότι είναι πιο ωραία στην πραγματικότητα. Τι σου λέγα κι εγώ τώρα. Τι τύπη, τρελό ρε φίλε. Για αυτό ταιριάζει. Θέλετε να δηλώσετε κάτι. Ότι δεν σαπορτάρουμε καθόλου το Instagram και γενικότερα βγείτε και ζήστε. Και τέλει. Και να μην μένετε στην πρώτη εικόνα που δίνει το Instagram. Ναι, βασικά με το που ακούσαμε το θέμα θέλαμε να σα πω. Ναι, όπου έχει πορτοκαλί. Εντάξει, αυτή είναι καλή. Καλή φωτογραφία αυτή. Καλή. Θα κάνω και like, bap. Ωραία, λοιπόν. Ήθελα να βρούμε κάποιους τέτοιους και τους βρήκαμε εύκολα κιόλας. Ναι. Είμαστε με την φίλη μας την Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα. Ναι. Δεν μπορώ να φωνάζω πολύ στο βίντεο γιατί έχει ισχύα και νιώθω περίεργα, ρε φίλε. Λοιπόν, αμαν. Αχ. Ναι. Ναι. Όχι, μην κοιτάς το πρόσωπο εδώ. Ναι. Θα κάνει. Μπορείς να κάνεις μια στροφή. Μια στροφούλη. Χορό αποφύτηση. Όχι, καλέ. Αυτά απλά βγήκαμε. Βραδάκι. Οι φωτογραφίες είναι λίγο από πίσω, εντάξει. Εδώ. Όχι, αυτή δεν είναι από πίσω. Αυτή μπορεί να τη μοιάζει κιόλα. Εδώ μοιάζει. Ναι. Φουλ. Ισχύει. Εδώ είσαι κοπέ. Είσαι και φτιαγμένη όμω τώρα. Πανεπιστημίο. Για ένα χαλαρό καφέ Θεσσαλονίκη που λέμε. Άμα βγει πώ φτιάχνε. Έτσι, ναι. Έχω ξυπνήσει από τι 8. Απλά φόρεσα ό,τι βρήκα μπροστά μου και πήγα στη σχολή, νομίζω. Είμαι πολύ μπερδεμένο. Είναι τρει φωτογραφίε, αλλά είναι και τρει. Το ώρα αφιθέατρο. Και μετά λίγο βιβλιοθήκη. Εδώ φαίνεται ότι είναι πρωί, ρε φίλε. Δηλαδή βγήκε έτσι πρωί. Ναι, απλό είναι. Κάτι απλό. Κάτι απλό που είναι πρώτο Θεσσαλονίκη πάνω από όλα. Τα έχουμε αυτά. Οκ. Είναι απλά. Οκ, cool. Λοιπόν, εγώ δε. Από μένα είναι όχι. Που μένει είναι ναι, περνάει. Ναι. Γιατί τι. Έχει το λόγο, ξύπνα. Τι μιλήσαμε και πριν και την αναγνωρίζω στι φωτογραφίε τώρα που τη βλέπω καλύτερα. Εγώ λέω όχι. Εντάξει, άμα θε να μαλώσουμε, ό,τι θε. Δώσ' μας ένα λεπτό γιατί έχουμε πάλι πρόβλημα. Τι θα γίνει τώρα σε αυτό το πράγμα θα κάνουμε σήμερα. Πρέπει να περάσω κανέναν. Με έχουν παρεξηγήσει. Όχι, έχει άλλο τώρα εσύ. Αυτό έχει γίνει. Έβαλε μία μπροστά φωτογραφία. Θα τα αφήσουμε στο κοινό πάλι. Εντάξει, έχω πάει κι εγώ για καφέ 8 ώρα το πρωί με φόρμα. Μα είναι όχι. Λοιπόν. Νίκο, είσαι από Θεσσαλονίκη. Είμαι από Θεσσαλονίκη. Μεταλλά. Ναι. Τι ακούς? Death, Black. Πώς, Linkin Park ακούγες, ας πούμε. Όχι. Πρόσεχε τι λες, σιγά, ήμουν πιο καμένο. Σε μια παγίδα, σκεφτόμουν να λέω. Γιατί, ξέρεις γιατί να ακούγες Linkin Park, γιατί είσαι 18. Άμα ήσουν 25 στην ηλικία μου, θα ακούγες. Γιατί. Σίγουρα. Εμείς όλοι με μεγαλώσαμε. Άκουγες Linkin Park πάνω. Ναι. Κάτσε τώρα, ποιο είσαι. Αριστερά. Α, αυτό. Αριστερά. Από συναυλή είναι τα περισσότερα. Πού πάρε και πες να παίζει και κιθαρά, ρε. Κιθαρά. Κάτι λίγα. Εύη, έλα εδώ. Τι πατάμε. Ποιο παίρνω τηλέφωνο. Το λαμπάκι πώς του σβήνω. Ένας μετάλλας, δεν μπορώ από τη μια, ας πούμε. Αν με έβλεπες πιο παλιά, θα έλεγε εντάξει, θα ήταν ξεκάθαρο. Νάτος ρε, ίδιος είναι. Επειδή φωτογραφίσαμε από συναυλία και αυτά, εκεί πάντα είναι λίγο πιο dark, πιο. Εσύ, τώρα είναι βγήκε βόλτα το παιδί. Είναι πιο κάζο. Είναι εξηγημένη απλά οι μεταλλάδες. Οι μεταλλάδες είναι τα πιο γλυκά παιδάκια, να ξέρετε, φίλε. Του βλέπει έτσι σκληρού. Και είναι γλυκούλιδες. Αν το δει στον δρόμο, δεν καταλάβει την εκείνο ο μεταλλάς που έχει follow στο Instagram. Με πόνο στην καρδιά. Θα πω, πε μου τώρα μια μπάντα να τσεκάρουν το κοινό να του μάθουμε και κάτι σωστό. Μια σωστή μπάντα. Να τσεκάρετε το slow dive. Είναι ωραίος. Πάρα πολύ ωραία μπάντα. Θέλω να μιλάω κάπως έτσι γιατί έχει ησυχία. Είμαστε στο Άπι Θήτα. Αντιγόνη μου. Αντιγόνη. Ωραίο όνομα. Από Θεσσαλονίκη είσαι. Όχι, από Τρίκαλα. Να γυρίσω. Μοιάζει. Εδώ φαίνεται Λατίνα όμως, ρε φίλε, κάτσε. Εδώ έχει πάει στο Survivor, έχει πάει. Εδώ θα μπορούσε να διαφημίζει μπύρα, ξέρω εγώ. Εδώ κόβεται. Δεν περνάει. Φοράω και γυαλί, εντάξει. Αλλά είναι καλλιτεχνική, καταλαβαίνω. Λοιπόν. Έχει μια ζωντάνια, ρε παιδί μου, το πρόσωπό τη, αν θέλει. Μια λάμψη σίγουρα το χαμόγελο είναι κατά. Έχει. Οπότε για χαμογελά μια. Αχαμογελά την ώρα, οπότε εντάξει. Δικιά μας είναι. Καλό αυτό. Ωραία φωτογραφία αυτή. Ευχαριστώ. Γενικά πιστεύω εγώ ότι μοιάζει. Αυτή είναι η άποψή μου. Και έχει πολύ ωραία. Ο Πάνος Φαράς είναι καλός. Του έχει δώσει 20 ευρώ όσο μιλάμε. Εντάξει, θα σε περάσουμε γιατί έχουμε κόψει τους μισούς. Θα γίνω καλός. Θέλω αντικειμενικότητα, παιδιά. Είναι τίμια. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μοιάζει, μπράβο. Συγχαρητήρια.
Τι να κάνω, πρέπει να σκεφτώ. Πρέπει να σκεφτώ κάτι, τι να πω. Έχω να πω κάτι, πρέπει να κάνω κάτι. Έτσι αγχώνεσαι πάντα. Πω, τώρα είμαι χαλαρή. Αυτό το χαλαρό. Λοιπόν. Αχ, τέλειο. Πόντια. Ναι. Έλα ρε. Ας. Το ξέρεις τι είναι πόντιος Ντίνο. Το άλλο μου πείτε ότι είναι και Μερίδης. Πόσο κουλό. Πάνος και Μερίδης, φαντάσου λίγο. Ποια είσαι τώρα, δεν κατάλαβα ποια είσαι. Τώρα, δεξιά. Η δεξιά. Yes. Κοίτα, είναι αποφύτηση. Εδώ φαίνεσαι γλυκούλα. Ισχύει, συμφωνώ με αυτό. Εδώ είναι. Να κάνεις και τις ξέρεις και βέβαια. Α, βεβαίως. Α, είναι και άλλες. Ωραία. Νομίζω ξέρεις να χρησιμοποιείς το Instagram. Ναι, προσπαθώ. Oh my gosh. Νομίζω μέσα στη μισή μας στην κατηγορία ότι είναι πιο όμορφη στην πραγματικότητα παρά στο. Ναι, πράγματι, όντως. Είσαι γλυκούλα. Είσαι γλυκούλα στο Instagram. Να σε καλά. Και είσαι πραγματικότητα, όχι. Δεν χρειάζεται εγώ να δω παραπάνω. Το λέω ξεκάθαρα από κοντά είναι πιο όμορφη από το Instagram. Του άρεσε του πάνω, εγώ είμαι λίγο έτσι και έτσι. Και μεσαία. Ναι. Είναι ξεκάθαρα, αρέσει πιο όμορφη από κοντά, εντάξει, περνάω στο τέλος. Από μένα είναι ναι. Είναι η τρίτη κατηγορία την οποία δεν την προβλέψαμε σήμερα. Αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Αν μιλήσει ποτέ κάποιον και θες να βγεις μαζί του για καφεδάκι, θα χαρεί πιο πολύ από κοντά. Να πάρουμε καλύτερο τηλέφωνο, μη στείλεις. Καταλαβαίνεις ποιο είναι το point του βίντεο. Ναι, που ναι, μιλάνε ναι. Από Insta, βγαίνουν και. Είμαι λίγο κάμερα σάι, αλλά θα το. Θες να βάλεις τα γυαλιά μου. Έλα, πρώτη φορά το κάνω αυτό. Πρόσεχε τα μόνο. Να ξέρεις πρώτη φορά το κάνω αυτό, να δώσεις τα γυαλιά μου και σου πάνε κιόλας. Τώρα θα μας δώσεις το Instagram σου για να σου πούμε πόσο μοιάζει στην πραγματικότητα. Θα χρειαστούμε και την βοήθεια του αξιαγάπη του. Θα πάρουμε και τη βοήθεια του κοινού. Είναι η βοήθεια του πανού, όχι του κοινού. Καλώς, καλό, καλό. Πάνος Den Vlogs. Μπράβο. Εμένα με ξέρει. Εννοείται. Ποιος είμαι. Ο Νόζ. Ναι, βασικά για τους δύο τέλειο. Να κατέβω Αθήνα για σένα στο μοναστηράκι και έκανα βόλτες να περιμένω. Αλήθεια. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι μια χαρά. Το αμάξι από πίσω. Όχι. Αμάν. Όχι. Εδώ μόλις έχασε λίγους πόντους. Εδώ πλην δύο, πλην δύο. Οπότε δεν μοιάζει με την πραγματικότητα. Είναι καλοκαιρινή αυτή. Εντάξει. Τρέλα, ναι, μας λίγο γράφει η Ελισάβετ. Πολύ ωραία. Λίγο, ωραία. Πολύ καλό. Θέλω να πεις να κάνεις σχολή σε φωτογραφία να φαίνεται ότι έχω κόσμο. Περνάει, περνάει. Περνάει και το γυαλί. Το γυαλί είναι σαν το δικό σου. Αυτή είναι από τις αγαπημένες μου. Και είναι στην Αθήνα, ένα shout out Αθήνα, έτσι. Ναι, τα. Εδώ σας μοιάζω. Εδώ είσαι πιο ωραία στην πραγματικότητα, θα έλεγα. Εμένα όχι, εδώ δεν μου μοιάζει, όχι. Όχι, δεν μοιάζει, όντως. Είναι πολύ επιτυδευμένη, όπως είχε πει ο φίλος μου. Εδώ. Παρόλο που σε συμπάθησα, πρέπει εδώ να απαντήσω αντικειμενικά εγώ. Όσο κατεβαίνουμε. Αυτές ναι. Είναι πιο παλιές. Από μένα είναι όχι. Και από μένα 7 στα 10 νομίζω. Έχω βγάλει και εγώ φωτογραφία με παλιά αμάξι, από μένα είναι όχι. Το κόνσεπτ του βίντεο είναι το αν μίλαγε. Καλό. Καλό, ωραίο, προσεγμένο. Βασικά θέλουμε να κάνουμε expose the Instagram girls, αλλά δεν έχουμε πετύχει πολλά, κατάλαβα. Ναι, γιατί είμαστε αληθινά κορίτσια εδώ πάνω. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Εγώ είμαι αντικειμενικό και πιστεύω πω όχι. Θα έλεγα όχι, αλλά επειδή σε έχω συμπαθήσει θα πω ναι. Καθόλου αντικειμενική γιατί θα γίνει αυτή τη φορά τώρα, πάλι διαφωνούμε. Ναι, πριν διαφωνήσαμε και εγώ είμαι υπέρ τη φυσική ομορφιά, οπότε. Κορίτσι. Να φαίνεται και στο Instagram. Θες να μας κάνεις ένα περπάτημα λίγο. Θα ακολουθάω. Λοιπόν, πάμε. You wanna be on top. Θα βούτα και σε πισίνα. Θα την περάσω λόγω του περπατήματος. Γράψτε κάτω στα σχόλια και κάντε follow τα παιδιά γιατί είναι πολύ καλή δουλειά. Τώρα που το σκέφτομαι. Ναι, ναι, σε περνάμε. Είναι σίγουρο, ναι. Ευχαριστούμε, συγχαρητήρια. Λαλή, γλυκούλη. Αυτό ήταν, πώς φάνηκε. Πολύ ωραία εμπειρία και το γύρισμα. Χάρηκα πάρα πολύ που συνεργαστήκαμε, αλήθεια. Έκατσε πολύ τυχαία αυτό να το πούμε. Έτσι. Καλόνικα. Ιδανό, λέω, σκάω. Ελπίζω να άρεσε σίγουρα στον κόσμο, εμεί το διασκεδάσαμε. Εγώ γούσταρα, είναι από τα αγαπημένα μου βίντεο, αλήθεια, χωρί υπερβολέ. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε part 2 στην Αθήνα. Θα σε φέρω Αθήνα, να ξέρω. Να μας βοηθήσουν κάτω σε αυτά που ήμασταν στο ενδιάμεσο. Έχουμε αφήσει για εσάς να μας πείτε. Θα τα τσεκάρω. Επίσης να πω ότι έχουμε κάνει ένα βίντεο στο κανάλι του Πάνου που είναι το backstage του βίντεο. Το έχουμε στην περιγραφή. Ένα βλογκάκι ωραίο σήμερα. Να μπείτε να δείτε, θα το έχω στην περιγραφή. Like στο βίντεο, μας σας άρεσε, εγγραφή στο κανάλι. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Γεια σας. Bye.